Αλλάζουμε λίγο θέμα, δεν ξέρω αν είναι γιατί πιέζει και ο χρόνος. Μαζί μας η Μαριάντα Πιερίδη. Μαριάντα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Θεή μου. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Εύχομαι όλα τα καλά. Θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα που έχει προκύψει στο γιο σου σχετικά με το οποίο είναι 10 χρονών, σωστά. Σχετικά με το σχολείο και το bullying που έχει δεχθεί. Τι εξελίξεις υπάρχουν. Σήμερα έχεις πήγε στο σχολείο. Ναι, σήμερα είχαμε μία πολύ επικοδομητική συνάντηση με τη διοίκηση των σχολείων μας, αλλά και τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου. Και πήραν ωραίες αποφάσεις, σημαντικό αυτό. Μόνοι τους οι άνθρωποι, δεν χρειάστηκε καν να ξεκινήσω να λέω από την αρχή τα πράγματα, γιατί είχαν ήδη κάποια από αυτά σημειωθεί στο βιβλίο ζωής του σχολείου. Και θεωρώ ότι μπήκαμε σε ένα πολύ καλό δρόμο, ούτως ώστε να λύσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι, το λέω κρίνοντας και από μηνύματα που έχω από άλλες οικογένειες. Τώρα τι να σου πω, θα δείξει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, από όλες τις πλευρές. Μαριάντα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η Μάρτζη με. Αυτή η ιστορία, από ό,τι μίλησα κιόλας και με τον σύζυγό σου, με τον πρώην σύζυγό σου, διήρκησε 3 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα είχε στείλει επανειλημμένα, είχατε στείλει email. Που ακριβώς. Δεν βρήκατε ανταπόκριση και μάλιστα συνεχιζόντουσαν τα περιστατικά. Τώρα, πώς βρέθηκε, ας πούμε, μέσα σε μια συνάντηση, μια λύση. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων άλλαξε η διεύθυνση του σχολείου, το συγκεκριμένο, έτσι, γιατί είναι, δεν είναι ένα που έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε κι άλλα. Και ενώ από το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο. Κάποια από τα συμβάντα δεν είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Βέβαια, είχα φροντίσει να τα έχω καταγράψει σε email και τα έχω στείλει εκείνες τις περιόδους. Αυτή η συζήτηση έγινε σήμερα. Και αυτό που άλλαξε είναι ότι... Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό που άλλαξε. Ίσως και μήπως επειδή θέλει... δημοσιοποιήθηκε, Μαριάντα. Βέβαια. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Το bullying είχε να κάνει από συγκεκριμένα παιδάκια, από ένα άλλο συγκεκριμένο παιδί, από ένα, από πολλά... υπήρχαν και άλλοι γονείς που είχαν θέματα. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Είναι κάτι που συμβαίνει, ξαναλέω, όλα τα σχολεία έχουν κάποια παιδιά τα οποία ίσως να περνάνε δύσκολα στο σπίτι, όπως και να έχει, ό,τι και να περνάει ένα παιδί. Το σχολείο έχει υποχρέωση να το βοηθήσει, να το στηρίξει και να πέσει πάνω στο πρόβλημα του παιδιού, αλλά εσύ και στα προβλήματα ίσουν... που δημιουργεί στις άλλες οικογένειες και εσύ στα άλλα παιδιά. Εσύ ήσουν, έχετε μια τέτοια σχέση με τον γιο σου που όταν έρχεται από το σχολείο, γιατί τώρα είναι 10, αυτό ξεκίνησε από 7, μικρή ηλικία. Θα σου πει ακριβώς τι συνέβη, ήταν εσύ μόνη σου εντόπιζες πράγματα και προσπαθούσες να μάθεις τι έχει γίνει ή έβλεπες ότι αντιδρούσε λίγο περίεργα. Θα σου πω, και αυτό είναι και ένα πράγμα που, που έχουμε ωραία εξέλιξη με τον μικρό μέσα στα χρόνια. Αρχικά ο Νικόλας τα κρατούσε, δεν μου έλεγε τίποτα. Γιατί ήξερε ότι εγώ σαν μαμά θα αντιδράσω λίγο έντονα. Οπότε τα μάθαινα από τους προηγούμενους δασκάλους του. Με έπαιρνε η δασκάλα και μου έλεγε, ξέρετε, συνέβη αυτό, έγινε αυτό. Άρα το σχολείο ενημέρωνε, είχε γνώση. Ενημέρωνε, βέβαια, βέβαια ενημέρωνε. Το θέμα είναι ότι δεν γινόταν κάτι, δεν υπήρχε πιο δυναμική αντίδραση να το δει. Υπήρχε μια μικρή αντίδραση, το να μιλήσει στο γονέα, το να γίνει μια επίπληξη στο παιδί, το να υπάρχουν... όμως κάποιες, πώς να το πω, επιπτώσεις, πώς ακριβώς να το θέσω, αυτό δεν γινότανε. Πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη αντίδραση από τα σχολεία όταν έχει να κάνει με σωματική και ψυχολογική βία, έτσι, όχι μόνο σωματική. Ναι, γιατί και το ψυχολογικό είναι πολύ σημαντικό. Ηλεκτρική πολύ βία, σημαντικό. Πάντως είδαμε σημαντικό. Και πριν μερικές ημέρες ενθαρρυντικά μηνύματα και από κάποιο
γνωστό επίσης ιδιωτικό σχολείο που απέβαλε διαβίου ένα μαθητή. Λάμπρο μου εσύ είσαι. Ναι, συγνώμη, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο και προσπαθώ να καταλάβω. Ναι. Λέω, είναι εθαρρυντικό αυτό και καλά, αν γίνεται είτε από παιδιά... Περίμενε λίγο, Λάμπρο μου. Όχι, να, θέλω να πω το εξής. Όχι, είναι λάθος, το ξεκινάς λάθος, μου επιτρέψει. Γιατί το ξεκινάω λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν είναι... Όχι, ήταν ακραίο αυτό. Μιλάει για το περιστατικό της Αγίας Παρασκευής με τα 13χρονα, τα 15χρονα που ήταν ακραία περιστατικά bullying, επίθεση. Και καλά έκανε το σχολείο και έδρασε άμεσα και καταδικάζει. Ένα σχολείο που σέβεται τον εαυτό του, ένα σοβαρό σχολείο, καταδικάζει τα περιστατικά, τη βία σε όλες τις μορφές. Ακόμα και αν δεν έγινε μέσα στο γιατί σχολείο εκείνο. Γιατί άλλες περιπτώσεις, παιδιά, πριν 15 και 20 χρόνια, βέβαια, που τα ιδιωτικά σχολεία χάιδευαν. Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Τα σχολεία να αντιδρούν. Και κάποια χαϊδεύουν ακόμα. Όχι επειδή είναι μόνο γονιός ή Μαριάντα. Ακριβώς έτσι όπως το λες, Λάμπρο, να ξέρεις. Εκεί θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη, υπάρχουν περιστατικά τα οποία τα έχω σε μηνύματα στο κινητό μου και σε email κάποιοι γονείς μου έχουν στείλει. Σε σχολεία και δημόσια, αλλά δυστυχώς και μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία τους βολεύει πάρα πολύ η λύση του ότι ο γονέας θεωρεί πιο εύκολο να πάρει το παιδί του από αυτό το σχολείο και να πάει σε ένα άλλο. Ακριβώς. Αλλά αυτή η βολική λύση θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται από τους γονείς. Το υγιές βέβαια, δεν μιλάω για τις ακραίες περιπτώσεις, ούτε συγκεκριμένα για τη δική σας, ούτε για αυτή που αναφέρεις. Το υγιές βέβαια είναι... Είναι το σχολείο και οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι και οι άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν, να βοηθήσουν όλα τα παιδιά. Και τα παιδιά δεν φταίνε. Μπορείς τα παιδιά να τα δώσεις να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος και να αλλάξουν και να αγκαλιάσεις όλα τα παιδιά. Δηλαδή, το ιδανικό είναι μέσα από ένα σχολικό περιβάλλον και με τη βοήθεια των γονέων. Ναι, όταν όμως η συνύπαρξη δεν είναι εφικτή, πρέπει να δεν πάμε αμέσως στην περιθωριοποίηση και λέμε εσύ εκτός σχολείου. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια βήματα και το θέμα είναι το σχολείο να μπορεί να στηρίξει ένα παιδί για να αλλάξει. Ναι, γιατί μιλάμε και για μικρές ηλικίες, δηλαδή 7 χρονών. Μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί να αλλάξει. 7, σήμερα 10 όμως, όπως είναι ο γιος Μαριάντας και μεθαύριο 13 και μπορεί να είναι και πιο ακραία. Όταν βλέπεις ότι η κατάσταση αυτή αρχίζει να κλιμακώνεται, όταν βλέπεις ότι τα πράγματα και τα περιστατικά αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο σκληρά κάθε φορά. Πρέπει να παίρνονται μέτρα, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό συζήτησα και με το σχολείο μας και ευτυχώς και ήδη μου είπαν ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Οπότε καλό είναι να αντιδράσουμε λίγο πιο έντονα και πάντα σε συνεργασία και με την κοινωνική λειτουργό της περιοχής μας που είναι υπεύθυνη για όλα τα σχολεία της περιοχής, αλλά και την ψυχολόγο του σχολείου και τη διοίκηση, ξαναλέω, ευτυχώς, χαίρομαι πολύ που ήταν εκεί σήμερα το πρωί. Οπότε θα λυθεί. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να λυθεί. Γιατί για όλα τα παιδιά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Για όλα τα παιδιά, καλό είναι, είτε τα παιδιά αυτά είναι δυναμικά, γιατί δεν σημαίνει ότι θα πάνε σε ένα αδύναμο παιδάκι μόνο, έτσι. Για όλα τα παιδιά, όταν υπάρχει ψυχολογική ή σωματική βία, πρέπει να λύνεται και να κόβεται άμεσα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριάντα μου.